Πάμε κύριε κύριοι, γρήγορα να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση στην Πάτρα. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και όπως σας έχουμε πει, αναμένεται να έχουμε τη σύλληψη, την προσαγωγή και μετέπειτα σύλληψη που όπως σας έχουμε πει από χθες, αναμένεται το πρόσωπο αυτό να είναι η αδερφή της Ρούλας, το πρόσωπο. Έχει δηλώσει ότι περιμένει να τη συλλάβουν. Περιμένει, το λέει. Ναι, το λέει μόνη τη. Τι ακριβώς λέει. Είχε σε συνέντευξη που είχε δώσει χτες, είπε ότι περιμένουν να έρθουν να με συλλάβουν. Αν έχουν λύσει στοιχεία, ας έρθουν. Μάλιστα. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με το θάνατο των παιδιών. Με το που έχουμε το θάνατο των παιδιών, παροτζήφα, η Ρούλα διεκδικούσε μεγάλες αποζημιώσεις. Ακριβώς αυτό αποκαλύφθηκε χθες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από συγκεκριμένο δικηγόρο, ο οποίος μάλιστα είπε ότι την ίδια ώρα που εκθίαζαν τους γιατρούς των νοσοκομείων για τις εργασίες που κάνανε, την ίδια ώρα λοιπόν θέλανε να κάνουν αγωγή και μήνυση στους γιατρούς του Ελπής ότι ήταν από ιατρικό λάθος ο θάνατος της Μαλένας. Καταλαβαίνετε ότι είναι πλέον εξωπραγματικό το γεγονός από τη μία να στρέφονται κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά των γιατρών που θεράπευαν το παιδί τους και από την άλλη πλευρά να τους εκθιάζουν ότι είναι οι καλύτεροι γιατροί που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Αυτά τουλάχιστον λέει ο δικηγόρος που απευθύνθηκε η κυρία Πισπυρίγκου, όχι ως κυρία Πισπυρίγκου, αλλά ως δασκαλάκι. Μάλιστα. Έχει και αυτό τη σημασία. Ο δικηγόρος δεν αρνήθηκε να της παράσει τις υπηρεσίες του, διότι είδε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μάλιστα. Ναι, δεν είπαμε το αντίθετο, βέβαια.